Κοίταξε, ο ΠΑΟ κατέβηκε με μεγάλη αφέλεια, με ένα 4-4-2 ανοιχτό και με σέντερ φόρ τον Μπερμπάτοφ και τον Κλάους. Λίγο πιο πίσω έπεφε ο Μπερμπάτοφ. Ικανοποιημένοι από τους δύο, δεν είναι κανένας. Ο ένας βγήκε και κλώτσαγε και ο άλλος, επειδή έπαιξε πίσω από τον σέντερ φόρ, ήταν και αυτός δυσαρεστημένος. Πάει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να παίξει ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο είναι ματαιόδοξο, πολύ φιλόδοξο, σαν να παίζει, ξέρω εγώ, με τον Πανιόνιο στην Τούμπα ή ξέρω εγώ, σαν να παίζει, ξέρω εγώ, με τη Βέρεια στην Τούμπα ή στη Βέρεια φιλικά και με τα Γιάννα κτλ. Ανοιχτός, με ένα χαφαργό το Τζιόλι, ένα Τζίμιροτ και από εκεί και πέρα θέλω να χωρέσει μέσα και τον Μακ και τον Μπέλκα και τον Κλάους και τον Μπερμπάτο. Τέσσερις επιθετικογενείς παίκτες. Τους οποίους όμως για να φτάσει η μπάλα εκεί, για να φανούν χρήσιμοι, πρέπει να φτάσει ορθά η μπάλα εκεί. Και εκείνη η βλακεία του Τούντορ, που για να φτάσει η μπάλα εκεί πρέπει να έχεις χαφ ή πρέπει να έχεις back, όπως η Μπαρτσελώνα που παίζει προχθές με την Ατλέτικο και βάζει με assist του αριστερού back ο Μέση το 1-1 και ο Σουάρες έβαλε το δεύτερο ή ο Νεϊμάρ. Και ο Νεϊμάρ μετά από κάθε την πάσα του δεξιού back της Μπαρτσελώνα κάνει το, δηλαδή κατά συνθήκη βγαίνουν δεκάρια και ο στόπερ μπορεί να σου βγει, μπορεί να σου βγει και ο μπάκο δεξής και ο μπάκο αριστερός. Πάει με αφέλεια λοιπόν. Τρώει το κόρ στο 8 λεπτό και εκεί που το τρώει το κόρ στο 8 λεπτό αρχίζουν όλοι και δαγκάνονται στο καφενείο και όλοι μας λέμε τώρα θα μας κάνουν το πισινό γαρίφαλο. Γιατί αυτοί έχουν Ιντέγε, Φουρτούνι, Πάρντο και Ντουρμάζ πολύ καλούς και σε ταχύτητα και σε ένας μένα και σε εκτέλεση. Και αντί να δεις αυτό το πράγμα, βλέπεις δύο κακές ομάδες. Η μία να έχει την κατοχή 52-48 και να φτάνει μέχρι την περιοχή απ' έξω και η άλλη να κερδίζει την μπάλα, να βρίσκει χώρους και να μην μπορεί να φύγει με ταχύτητα ούτε μία ούτε δύο φορές σε κάθε ημίχρονο για να κάνει το 2-0. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε, μάλλον ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε το κακό σημείο του Ολυμπιακού που είναι ο κεντρικός άξονας. Και όταν λέω άξονα εννοώ τα αμυντικά χαφ, χθες ήταν πολύ κακός και ο Φορτούνης και οι δύο στόπερ. Ο Ποτία και ο Σιώβας. Ο Σιώβας είναι σαν τους κομμουνιστές το 47 που κατεβαίνανε στο βουνό να πούμε, πώς το λέγανε τον αρχηγό σας, κομμουνιστή. Άρη. Το Βελουχιώτη. Άρη ήταν, πώς το λένε, πυροβολητής του Βελουχιώτη. Με εκείνη το γούσι, τι βρωμιάρης. Πώς το φυλάει η γυναίκα αυτό το Σιώβα, ρε. Να έρθει σε επαφή με αυτό τη βρωμιά, αυτό το γούσι. Όχι, δεν το λέω επειδή είμαι φαλακρός και επειδή για τα λοιπά. Εγώ και μαλλιά που είχα κοντότερα το μαλλί. Μην παρεξηγήσεις, Σιώμα, εντάξει. Αλλά πώς πας ρε παιδί μου, σαν τον κομμουνιστή κοινό. Και τον άλλο, τη Σκομωτινή, τον Μπακ, ρε. Πώς το λένε τον αριστερό, τον Μπακ. Τον ψηλό. Τον Ποτουρίδη. Τι είναι αυτή, ρε. Αυτοί να μπουν σε ένα μπαρ, θα γεμίσει ο κόσμος ψήρες. Θα φύγουν οι μπάρμαν με ψήρες εγώ μέσα. Λοιπόν, ένα σπάοκ με αφέλεια. Ένα ΠΑΟΚ με αισιοδοξία, ένα ΠΑΟΚ με ματαιοδοξία, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος είναι πολύ κακός αυτή τη μέρα. Φτάνουμε στο 60 φεύγα λεπτό και κάνει αυτός ο Τούντορ, ο Ζαβουνοκέφαλος, κάνει να πούμε τη σωστή αλλαγή. Πετάζει έξω ένα σεντερφόρ, για μένα έπρεπε να πετάξει τον Μπερμπάτοφ έξω και να κρατήσει τον Κλάσο, τέλος πάντων δεν μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες και βάζει τον Κολάσα. Για να πάει τον Μπέλκα απάνω στα χάφη του Ολυμπιακού. Και εκεί την ώρα έρχεται ο Τζαβέλας με τη μαστίχα. Ο Αγκαλιάζο, ο Δέρνο, ο άντρας, ο Γκέι, δεν ξέρεις τι είναι. Είναι, ξέρω εγώ, εραστής ή ξέρω εγώ, θέλει αφέντρα. Είναι, ξέρω εγώ, ο Δέρνο ή αυτός που πάει να συμβιβάσω. Είναι πολλά πράγματα μαζί ο Τζαβέλας, τα έχει μπερδέψει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βρίσκει γκόμενες στο γιο του Σαββίδη. Αυτό είναι de facto. Το Mickey Mouse το βρίσκει γκόμενες. Ίσως και γι' αυτό έχει αυτή τη μεταχείριση. Του κάνει πάσα γκόμενς, έτσι έμαθα. Δεν είναι κακό αυτό, το λέμε γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Τον πουλάει τον Τούντορ και τον ΠΑΟΚ. Δεν το λέω ότι το κάνει επίτηδες, αλλά με μια εμπειρία 10 ετών στο ποδόσφαιρο με μεγάλες ομάδες. Μονακό δεν έπαιξε, ρε. Παίξε σε μεγάλες ομάδες. Μονακό, Σάλκε. Σάλκε, Μάλκε κτλ. Δεν είναι τυχαίο. Τι πα και κάνει, δεν τα αγόρι μου. Λέει, εκμεύσε, λέει ο αντίπαλό μου το όλο σκηνικό. Λοιπόν, εκεί τελειώνει το παιχνίδι. Ο άλλος πετάζει μέσα και τον Μποχαλάκη, βγάζει τον εξτρέμ τον ένα, τον Ντουρμάζ. Δεν έβγαλε. Βγάζει τον Ντουρμάζ, πετάζει και το Σεμπά ξεκούραστο πάνω στον άλλο τον. Και με το κεφάλι το μεγάλο που είναι ο Πάρντο. Ίδιος ο Γιάννης ο Καμαριωτίδης που ήταν στη γειτονιά μου που είναι τη Λίβερα, κεφάλι τέτοιο να το βγάζει και εκεί και κλείνει το παιχνίδι. Ο άλλος βγάζει τον Μπέλκα. Βγάζει τον Μπέλκα. Κακός για μένα. Ο Μπέλκας έπρεπε να βγει ο Τζιόλης πιο μπροστά και να παίξει ο Μπέλκας από πίσω. Να πάρει ο ΠΑΟΚ μεγαλύτερο ρίσκο και μεγαλύτερο χώρο
στους κακούς χαφ του Ολυμπιακού, δεν έγινε εκεί πέρα και τελείωσε το παιχνίδι. Τώρα, θα βγαίνει ο Νικολακόπουλος, θα λέει η φτέρνα του Μπερμπάτοφ χτύπησε το ποδάρι του Μποτία. Θα λέει ο άλλος, όχι, ήταν αγωνιά και είναι. Σε γενικές γραμμές, εγώ στον Καραϊσκάκη είμαι ευχαριστημένος από τη διαιτησία. Εκείνος ο οποίος ήταν χεσμένος από το φόβο του και το βραχείο του ήταν καφέ, πρέπει η γυναίκα του να βλέπει πολύ Αριέλ να έριξε να πούμε στο πλυντήριο. Αυτά Αριέλ δεν τα λένε. Τέσσερις τόνους Αριέλ έπρεπε να δάνε σε εκείνον τον επόπτη. Πώς το λέγανε το δεύτερο επόπτη απέναντι. Του Μπακάρης. Πώς? Του Μπακάρης. Από πού είναι ο Του Μπακάρης? Αθηναίος. Πω, κυρία Του Μπακάρη, πολύ τσίρλα πρέπει να βλέπει. Σημαία σηκωμένη κτλ. Τελειώνω. Αφελής ΠΑΟΚ, αφελέστατος ΠΑΟΚ και από την άλλη μεριά ένας Ολυμπιακός ο οποίος δεν δικαιολόγησε την τεράστια βαθμολογική διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, αλλά και το άλλο ότι είναι κρίμα μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό να παίρνει αίτητο το πρωτάθλημα. Δίκαια το παίρνει, αλλά όχι έτσι. Φιλιά, Γιάννη. Σωστός.